του. Μαρία, είναι λογικό, όσο περισσότερο εκτίθεσαι, τόσο περισσότερο και πόλεμο θα έχεις και αγάπη, εννοείται. Σημασία έχει πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό. Αν συγκρίνεις χιλιάδες μηνύματα αγάπης και να επηρεαστείς από το ένα-δύο αρνητικά, είναι λάθος. Και πόσο μάλλον να κρίνεσαι από ανθρώπους που δεν σε ξέρουν και βλέπω απλά μια εικόνα. Απλά το προσπερνάς, εγώ λέω, οκ, να είσαι καλά, σε ένα αρνητικό μήνυμα και τέλος, γιατί βλέπει μια εικόνα, δεν ξέρει ποιος είμαι. Άρα δεν θα επηρεαστώ. Από το περιβάλλον σου έχεις ακούσει σχόλια για την Αθηνά? Από το περιβάλλον μου, όχι. Το προσωπικό, δεν το έχετε συζητήσει? Με εμπιστεύονται, είμαστε λίγο... Δηλαδή, στηρίζουν αυτό που κάνουν, ναι, κάπως έτσι. Εσύ, Αθηνά, έχεις ακούσει από τους δικούς σου σχόλια για το δώρο? Ναι. Τι έχουν πει οι δικοί σου, δηλαδή οι γονείς σου? Ναι. Τι? Μόνο τα καλύτερα. Αλήθεια? Βασικά, οι γονείς μου δεν μου έχουν πει ότι θα μας φέρεις το παιδί που θα μπει μέσα στο σπίτι, θα είναι αυτός που... Θα τον επαντρευτείς κιόλας. Δηλαδή, θα είναι κάτι σοβαρό. Θα πέσει, ξέρω. Όχι, δεν θα κάτσει. Νερό, μπέρδε. Να σου πω νεράκι. Έχει νεράκι. Εντάξει, ρε παιδιά. Ηρεμήστε. Γιατί είναι βαρύ και αυτό τώρα να το πούμε, η αλήθεια είναι. Θες να το πεις εσύ, Στέλλα μου, το νεράκι αυτό? Διψάει. Ευχαριστώ. Δεν διψάει, είναι μια χαρά. Άντρε, μη θυμώνει. Δεν είπαμε τίποτα. Απλά λέμε ότι για έναν άντρα είναι πολύ δύσκολο. Θα ψάξω να το βρω. Μπορώ να. Δεν χρειάζεται, θα το βρω κι εγώ. Λοιπόν... Τι έχει γίνει, κορίτσια? Μη μου στεφανίζετε την Αθηνά. Τι. Τώρα ήταν λίγο, ξέρω εγώ. Χιούμορ ήτανε. Κι εγώ το είπα. Κάτι έχεις εσύ τελευταία. Λοιπόν, όλα καλά. Αυτό. Σήμερα είπε η Αθηνά μπροστά σε όλους ότι οι γονείς της έχουν πει ότι όποιον άντρα φέρει στο σπίτι, αυτόν θα παντρευτεί. Ο Δώρος είχε μια περίεργη αντίδραση. Ήταν ξαφνικό αυτό, του φάνηκε. Και θεωρώ ότι δεν περίμενε κάτι τέτοιο και μπορεί ίσως να μην είναι έτοιμος ακόμα για αυτό το μεγάλο βήμα, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο γνωρίζει την Αθηνά για να κάνει σχέδια για γάμο. Είναι νωρίς. Λοιπόν, δύο θα αποχωρήσουν σήμερα από το σπίτι του Power of Love και δύο νέοι παίκτες θα έρθουν.